Απόστολου Βαρνάβα, ιδρυτή της Εκκλησίας της Κύπρου. Ο ίδιος η Εκκλησία, αλλά ακόμη και ο γιατρός του αποδίδουν την ίασή του σε θαύμα. Ο Μάριος Τηλιανού κλαίει σαν μικρό παιδί. Κρατά σφιχτά το χέρι του πνευματικού του, του πατέρα Γαβρίλ, μέχρι χθες παράλυτος, καταδικασμένος να βλέπει από τον απειρικό του καροτσάκι τη ζωή να περνά δίπλα του. Και ξαφνικά η ζωή του χαμογέλασε. Η απλή μου είδαση είναι ότι δεν υπάρχει θεραπεία, μπορεί να ρωτήσει ο γιατρό μας, ότι δεν θα ξαναπερπατήσω στη ζωή μου. Ο Μάριος είχε μείνει παράλυτος μετά από μια εγχείρηση στον Αφιένα. Είδε στον ιερό του τον Απόστολο Βαρνάβα, τον ιδρυτή της Εκκλησίας της Κύπρου. Όπως λέει, του είπε να γράψει ένα βιβλίο για τη ζωή του και μόλις το ολοκληρώσει να πάει στον τάφο του, στην κατεχόμενη Αμόχωστο και θα περπατήσει. Ήταν οι τρεις πατέρες γονατιστοί στην Αγία Τράπεζα και δίπλα ο πάτερ Ισαΐας και όρθιος και όρθιος και ο πατέρας Γαβρίλ. Τρώμα που λέγαν το ψαλμό, έβλεπα τον Άγιο να έρχεται με το Ευαγγέλιο και να μ' απλώνει το χέρι το δεξί. Την ώρα που ετελείτο η λειτουργία, ο Μάριος έβγαλε μια κραυγή και τραντάχτηκε σαν να δεχόταν ηλεκτρικό ρεύμα. Σηκώθηκε από τον απειρικό του καροτσάκι και περπάτησε. Υποβασταζόμενος, ανέβηκε και τα 23 σκαλιά του τάφου. Άκουσα μια κραυγή, μεγάλη, να βγαίνει από τον Μάριο. Οπότε είδα ότι σηκώθηκε από το αναπηρικό για μια στιγμή που από που βγαίνει η κραυγή, από το αναπηρικό. Με το συγκλονισμό και το παραλήρημα εκεί του κόσμου όλου που δάκρυζαν εκεί, είδα ότι σπαρταρούσε. Έβλεπα ότι σαν να δεχόταν ηλεκτροσόκο.